Πάμε στα Ανόγια. Εκεί μας περιμένει ο Λευτέρης. Κάτοικος Ανογίων, τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές βέβαια. Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα φίλε Νίκο, καλησπέρα στο πάνελ, σε όλα τα παιδιά της όλη την Κρήτη. Από τα Ανόγια μας τα θυμισμένα. Να σε ευχαριστήσω. Το τραγούδι μου δηλαδή δεν κάνει κρύο στα Ανόγια. Δεν κάνει κρύο στα Ανόγια, αλλά έλατε που κάνει κρύο, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι και για να λέμε την αλήθεια, χρήσιμο είναι και το κρύο, χρήσιμο είναι και το χιόνι, χρήσιμο είναι και το νερό, καλά τα έλεγες πριν. Δόξα τω Θεώ, μας έκανε και νερά τελευταία, έκανε και τα χιόνια. Διαχειρίσιμη χιονιά είναι, 20 πόντους χιόνι, πολύ επισκεψιμότητα το χωριό, χιονισμένα Χριστούγεννα, τι άλλο θέλουμε, μια χαρά. Τι άλλο θέλουμε. Κάπως άργησαν, Λευτέρη, τα χιόνια φέτος εκεί στην περιοχή σας. Σχετικά Νίκο, ναι, γιατί άλλες χρονιές το είχε τσορέ, τουλάχιστον τα βουνά, τσιμερή, ναι. Της ορεινός όγκος ήταν χιονισμένος. Αλλά φέτος ο νότος φαίνεται δεν άφηνε. Εντάξει, σχετικά άργησε και τώρα καλά είναι. Πιστεύουμε ότι χειμώνας θα πάει χειμώνας σε ομαλά, χωρίς πολλά προβλήματα. Μάλιστα, από την εμπειρία σου τώρα πόσο θα διατηρηθούν εκεί τα χιόνια εκεί στο κέντρο των Ανογίων. Νίκο, τα Χριστούγεννα μας θα είναι χιονισμένα από ό,τι φαίνεται. Έχει γύρω στις 20-25 πόντους χιόνι μέσα στο χωριό. Θα διατηρηθεί αυτό το χιόνι γιατί δεν λέει από ό,τι άκουσα το καιρό ήλιο τις επόμενες μέρες. Ναι. Θα έχει πάλι το κρύο του. Οπότε τα Χριστούγεννα θα είναι χιονισμένα. Για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν θα το απολαύσουμε και εδώ στο βουνό. Στο χωριό, μάλιστα. Στο βουνό. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Υπήρξαν έτσι αποκλεισμένες περιοχές εκεί περιμετρικά των Ανογίων. Εκεί με τους κτηνοτρόφους υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Οι κτηνοτρόφοι, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι πάλι έχουμε τα προβλήματά μας, γιατί και εγώ από κτηνοτροφική οικογένεια κατάγομαι. Αλλά εντάξει, δεν ήταν το χιόνι πάρα πολύ, οπότε στο να διαχειρίσουμε τα προβλήματα. Ταλαιπωρία βέβαια, αλλά τι να κάνεις. Αυτά όταν μπαίνεις στο νερό, ξέρεις ότι θα γραφεί. Δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή, αν μια οικογένεια το Σαββατοκύριακο επιθυμεί να ανέβει στα Ανόγια, να γευματίσει, να πάει και στα βέρνες περιοχής, έχει τη δυνατότητα η κεντρική δρόμη να ανοιχτεί. Βέβαια, είναι ανοιχτή η δρόμη. Ο Δήμος μας από χτες, από το Σάββατο το βράδυ που ξεκίνησε να χιονίζει, κράτησε το ειδικό δίκτυο όλη την ώρα ανοιχτό. Και χτες και προχτές. Οπότε η δρόμη είναι ανοιχτή. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει να επισκεφτεί το χωριό, να κάνει την πόλη του, να φάει. Ή και να μείνει, από ό,τι ακούω το ξενοδοχείο μας είναι, νομίζω, full season, είμαστε για όλες τις γιορτές. Και αυτό είναι καλό για το χωριό. Οπότε όσοι θέλουν να επισκεφθούν το χωριό μπορούν να έρθουν. Μάλιστα, λοιπόν, τι να πούμε. Λευτέρης Μπέρκης, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Αν γυρίσεις και την κάμερα, Λευτέρη, να πάρουμε λίγο έτσι μία γεύση από τα Ανόγια. Εδώ βλέπετε που σας έχω. Εδώ είναι στο συνοικισμό των Ανογίων, είναι το πιο παραδοσιακό μέρος των Ανογίων, είναι τα πετρόχτιστα. Δεν ξέρω άμα βλέπετε τώρα τη γη. Βέβαια, ναι. Το τοπίο είναι πανέμορφο φίλε Νίκο, δηλαδή μόνο να το βλέπεις αγαλιάζει η ψυχή σου. Αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος πώς βαθμούς έχει εκεί στα Ανόγια? Τώρα είμαστε νομίζω 1-2 εκεί παίζει. 1-2 και μετά τα μεσάνυχτα φαντάζομαι πω το 0. 1-2. Ναι, αυτό πρέπει να πω ότι τις πρωινές ώρες, ειδικά τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 6-7-8 ώρες το πρωί, πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι στο χωριό, όσοι επισκέπτονται ή όσοι περνάνε τέλος πάντων, μέχρι να σηκώνεται ο ήλιος, γιατί το πρωί ο παγετός είναι κάποιος επικίνδυνος. Θέλει δηλαδή προσοχή στην οδήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρης Μπέρκης, γνωρίζω ότι παρέμεινες εκεί στα Ανόγια, έχεις δουλειά, έχεις εργασία. Για να βγάλουμε τη ζωντανή σύνδεση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρεις ότι έχουμε και αδυναμία στα Ανόγια. Το ξέρω φίλε Νίκο, να είστε καλά και εσείς μας αγαπάτε και όλος ο κόσμος που μας επισκέπτεται. Τα Ανόγια δεν είναι μόνο το βουνό, δεν είναι μόνο το χιόνι. Κουλτούρα, η ιστορία μας, η παράδοση μας. Ακριβώς, και οι ζεστοί άνθρωποι, εννοείται. Είναι πάρα πολύ, είναι αυτό που πας στο καφενείο και θα σε κεράσουν και θα σου πούνε μια κουβέντα. Γιατί εγώ λέω πάντα ότι σε όποιο μέρος να πας δεν είναι τι θα δεις. Το θέμα είναι τι θα νιώσεις. Εκεί είναι το ζήτημα. Σωστά. Άμα νιώσεις όμορφα και καλά. Λευτέρη, θα κλείσουμε με μαντινάδα ή στην επόμενη σύνδεση? Βέβαια, θα κλείσουμε μια μαντινάδα. Θα πω μια επίκαιρη της πανδημίας που λέει «Ας φέρουν τα Χριστούγεννα τέλος στην πανδημία σε όλους την πολυπόθητη που θέμε ηρεμία». Αυτό να ευχηθούμε όλοι. Βέβαια. Και να σου πω τζάλιμα για τα χιόνια που λέει «Τα Ανόγια είναι στα ψηλά και χιόνια δεν φοβούνται. Άλλα ισοπεδώματα έχουν να θυμούνται». Τι να πούμε, με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε.
Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, να ξέρετε ότι είστε φίλοι μου και φίλοι του χωριού, βέβαια. Το γνωρίζουμε. Και εμείς δικοί σας. Να είστε καλά. Τιμή μας, να είστε καλά. Λοιπόν, και από τα Νόγια.